Τον προβληματισμό του για τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις που παίρνει το παρεμπόριο από αλλοδαπούς και τσιγκάνους, καθώς και για την εξάπλωση κινέζικων καταστημάτων στην πόλη του Ρεθύμνου, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος, βλέποντας καθημερινά να αυξάνονται οι μικροπολιτές που πουλούν είδη ένδυσης και υπόδυσης, κοσμήματα και κάθε είδους αντικείμενα. Ενώ επίσης αρκετοί από τους ξένους και τους τσιγκάνους στείνουν τους πάγκους τους στις καθημερινές, ακόμα και πλησίων των εμπορικών καταστημάτων. Το θέμα του παρεμπορίου είναι άκρως πολιτικό θέμα, το οποίο όμως η διοίκηση, το κράτος, η τοπική αυτοδιοίκηση, η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση δεν το έχει ούτε καν συλλάβει, ούτε καν αντιληφθεί. Ενώ καθημερινά ζητούμε πόρους και έσοδα για το κράτος, από την άλλη μεριά, και σκεφτόμαστε πάντα τις επιχειρήσεις, από την άλλη μεριά υπάρχει το 25% της οικονομίας είναι στο παρεμπόριο. Είτε αυτό έχει να κάνει με τα καύσιμα, είτε έχει να κάνει με ρούχα, είτε έχει να κάνει με εισαγόμενα πράγματα, είτε να κάνει με χρυσό, με όλες τις εκφάσεις του εμπορίου. Την καλοκαιρινή περίοδο η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη, με το παρεμπόριο να αποτελεί ισχυρό πλήγμα για το υγιές εμπόριο. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Μανώλης Ψαρουδάκης, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, κάλεσε για ακόμα μία φορά τη Δημοτική Αρχή να παρέμβει, ζητώντας την εντατικοποίηση των ελέγχων από τη Δημοτική Αστυνομία για την πάταξη του παρεμπορίου, που όπως είπε απαιτεί συντονισμένες ενέργειες και κυρίως πολιτική βούληση. Ο Δήμος, η Δημοτική Αστυνομία, το Λιμενικό Ταμείο, πρέπει να λάβει τα μέτρα του. Νομίζω ότι έχουμε κάνει ό,τι έπρεπε, έχουμε ενημερώσει. Από εκεί και πέρα, καθένας κρίνεται από το αποτελέσμα. Έχουμε την εντύπωση ότι και στο Ρέθυμνο παρατηρείται και δεν λαμβάνονται μέτρα για αυτό το πράγμα. Καθημερινά όλα τα χωριά βορβαδίζονται από πραγματευτάδες και αμάξια που πουλούν κάθε λογής είδους. Ο ίδιος μάλιστα εμφανίστηκε ιδιαίτερα καυστικός αναφερόμενος στα δύο μεγάλα έργα της Δημοτικής Αρχής, αυτό της Προκυμαίας και της Πλατείας του Αγνώστου Στρατιώτη, που όπως είπε κατακλείζονται από μικροπολιτές και πλανόδιους και πέρα από την οικονομική ζημία των εμπορικών καταστημάτων υποβαθμίζουν την αισθητική της περιοχής. Σε επίπεδο Δήμου Ρεθύμνου νομίζω ότι τα καλύτερα έργα του Δήμου και η ανάπλαση της πλατείας του Αγνώστου Στρατιώτη και η ανάπλαση της παραλίας έχει παραδοθεί στους μικροπολιτές, στους παράνομους μικροπολιτές, σχεδόν οι περισσότεροι, αυτής της περίοδος. Νομίζω ότι η εικόνα αυτής της πόλης δεν είναι θετική, πέρα από το οικονομική ζημιά δηλαδή, ότι επιβαρύνεται και η αισθητική της πόλης σε μια περίοδο που το Ρέθυμνο έχει ανάγκη αναβάθμισης. Στο Ρέθυμνο του αύριο πρέπει να είναι πολύ ανταγωνιστικό και ασφαλώς και δεν πρέπει να έχει αυτό το μίζερο φόντο. Το παρεμπόριο ανθεί σε ολόκληρη τη χώρα και οι προσπάθειες των εμπορικών συλλόγων έχουν επικεντρωθεί στην προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων του νόμιμου εμπορίου και στην προσπάθεια για αποτροπή του παράνομου υπαίθριου εμπορίου, θέμα μέγιστης πολιτικής σημασίας χωρίς δυστυχώς ουσιαστικά αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Το παρεμπόριο εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 30% του εμπορίου στη χώρα και είναι μια αιμορραγία για την ελληνική οικονομία και μια μάστιγα για την ελληνική αγορά με ανεξέλεγκτες διαστάσεις, αφού ο τζίρος υπολογίζεται να ξεπερνά κατά πολύ τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ.